Κουλτουρίας που δέχθηκε αμέσως την πρότασή μας και όχι μόνο αυτό, ήταν και πολύ πολύ συνεργάσιμος σε όλη τη διαδικασία και μας έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Είμαστε λοιπόν εδώ ώστε να παρουσιάσουμε διάφορα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν την Ελλάδα. Θα στα πει κυρίως αυτά ο κύριος γευσηγνώστης και εύχομαι ο κόσμος που έχει δηλώσει τη συμμετοχή να έρθει όντως και θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και είναι το δεύτερο σεμινάριο αυτό που κάνουμε για προϊόντα. Αν θυμάστε, κάναμε το πρώτο για το κρασί στη Μαντινία. Το δεύτερο γίνεται εδώ. Το τρίτο θα γίνει για το μέλι στη Βιτίνα. Και όπως είπατε στην ερώτησή σας, το μελητήριο βγαίνει εκτός της πρωτεύουσας του νομού Αρκαδίας. Και σκοπεύουμε γενικώς να κάνουμε και άλλο τύπο εκδηλώσεις σεμινάρια σε όλο τον νομό. Ακούω ότι το μελητήριο θέλει να φτιάξει και μελέτες που έχουν στόχο την τουριστική ανάπτυξη. Ισχύει? Δεν ξέρω πώς το έχει μεταφέρει αυτό. Άμα γίνεται πιο σαφή, θα σας απαντήσω. Ακούω ότι θέλετε να βοηθήσετε τους Δήμους να προωθήσουν το τουριστικό προϊόν της Αρκαδίας. Προφανώς μυστικό που το ξέρουν δύο, πρέπει να είναι μυστικό, έτσι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, εγώ ξέρετε πάντα είμαι ειλικρινής άνθρωπος και μου γύρισε καλό αυτό, δεν θέλω κάτι να κρύψω. Ναι, έχουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε συζητήσει και έχουμε σκοπό όταν έχει το κατάλληλο timing και βρούμε και τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Γιατί χωρίς αυτές δεν γίνεται τίποτα. Οπότε καλύτερα να κάνουμε κάτι και να υλοποιηθεί παρά να τάξουμε και να μην κάνουμε τίποτα. Να κάνουμε μια πρόταση στους 5 Δήμους του νομού, με ομπρέλα, σε εισαγωγικά η ομπρέλα, το μελητήριο Αρκαδίας, να φτιάξουμε ένα σχεδιασμό στρατηγικό για κάθε πόλη, ώστε ο κάθε Δήμος να αναπτύξει τα δικά του χαρακτηριστικά και προτερήματα και να κάνουμε αποστολές τουριστικές στο εξωτερικό, αλλά και να φέρουμε πράκτορες από το εξωτερικό για κάθε Δήμο ξεχωριστά. Πόσο έτοιμο είναι, κύριε? Προκειμένου τους δύο πυλώνες της τοπικής μας οικονομίας, όπως αναφέρατε, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κάναμε μια επιτροπή διαβούλευση, ήταν παρόν και ο κύριος Τροπής. Όπως δηλώσαμε και εκεί, δεν μπορεί ο Δήμος να επηρεάσει την τιμή, δεν μπορεί ο Δήμος να επηρεάσει την ποσότητα. Ο Δήμος αυτό που μπορεί να κάνει με τέτοιες εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το επιμελητήριο, να βοηθήσει τους παραγωγούς τους ώστε να βελτιώσουν το προϊόν τους, προκειμένου κατ' επέκταση να έχει και πολύ καλύτερη τιμή. Αυτό θα κάνουμε και στον τουρισμό, όπως αναφέρετε. Θα κάνουμε και μια επιτροπή διαβούλευση όπου θα έρθουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού, θα ακουστούν οι προτάσεις και μέσα από αυτές τις προτάσεις θα προκύψουν και οι μερίδες και γενικότερα δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους ανθρώπους του τουρισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το επιμελητήριο. Εμείς είμαστε εδώ. Αν χρειαστεί, θα το επαναλάβουμε, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε. Και σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τους εντόπιους παραγωγούς. Πολύ σημαντικό για μας και είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, έχετε κάνει ολόκληρη καμπάνια και έχουν έρθει ελαιοπαραγωγή όχι μόνο από την Βόρεια Δημοκρατία, αλλά σχεδόν όσοι ελαιοπαραγωγικοί δήμοι της Αρκαδίας, αλλά και εκτός Αρκαδίας. Αυτό φυσικά είναι μια επιτυχία τόσο Δήμος και του Πολύ πήγε. Σωστά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όπως χαρακτηριστικά είπαμε και στην ένταξη με τον κύριο Σύριο, υπήρξαν τηλεφωνήματα και ρωτούσαν και ακόμα και από τον Βόλο, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο. Ελπίζουμε η προσέλευση να είναι ανάλογη και να δούμε και εμείς από το περιεχόμενο, θα μας τα πει και ο Καθήλυνα αρμόδιος, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου και αν χρειαστεί να το επαναλάβουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να κάνουμε παραγωγή είναι συνεργασίες, οργάνωση, ομαδικότητα, προκειμένου να προωθήσουμε το προϊόν όσο καλύτερη γίνεται για να πετύχουμε και καλύτερες τιμές. Απλά αυτή εδώ η μερίδα που κάνουμε σήμερα είναι πολύ σημαντική γιατί έρχεται να καλύψει το κομμάτι των εργοληπτικών, οργανωληπτικών, συγγνώμη, αναλύσεων που γίνονται, γιατί αυτές οι αναλύσεις επηρεάζουν την ποιότητα και κατ' επέκταση την τιμή. Εμείς αυτό που έχουμε και είπαμε θα μεταφέρουμε στον Υπουργό είναι όσο μπορεί το Υπουργείο να είναι κοντά τουλάχιστον στις αποζημιώσεις όσον αφορά τις ζημιές. Τα υπόλοιπα είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο, δεν μπορεί να παρέμβει στην τιμή. Οπότε είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι που μπορούμε, όπως είπα και πριν. Θα πρέπει να γίνει και ένας συνεταιρισμός ελαιοπαραγωγών στην Βορείου Κοινουρίας, έτσι ώστε να μην εμπορεύονται οι έμποροι με τις δικές τους τιμές. Ένα πρόβλημα της περιοχής μας, αν θέλετε, και της τιμής είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνεταιρισμός, δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός Αρκαδίας, αλλά δεν υπάρχει ο συνεταιρισμός πλέον της Κοινουρίας. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξουν ενέργειες, τις οποίες εμείς μπορούμε να τις βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε εμείς, να τις υλοποιήσουμε εμείς. Το σημαντικό λοιπόν σε αυτή την ιστορία είναι η ποιότητα του λαδιού, τα χαρακτηριστικά του. Πώς θα βοηθηθεί το λάδι αυτό εδώ της περιοχής για να πάει καλύτερα? Καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Μελητηρίου και τον Δήμαρχο για την πρόσκληση. Η πρόσκληση η οποία έχει γίνει στο πρόσωπό μου
αφορά μια προσωπική μελέτη που έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια και αυτή είναι η έκπληξη που είχα πει ότι θα υπάρξει στον Πρόεδρο. Υπάρχει μια ποικιλία ατζιχόλου στην περιοχή Γορτινίας, η οποία παρουσιάζει πολυφενόλες πάνω από 1000 αναλύσεις τα τελευταία 3 χρόνια, η οποία είναι σε τέτοιο βαθμό πικρή και πικάντικη που μπορεί να αναβαθμίσει τα ελαιόλαδα που διαθέτεται και στο παράλιο, στο Άστρος, εδώ στην περιοχή της Κινουρίας, καθώς επίσης και την Τζουνάτη στην περιοχή της Μεγαλόπολης, με αποτέλεσμα να μπορείς να ανέβει και οικονομικά και να δημιουργηθεί ένα τριπλό γευστικό προφίλ σε ελαιόλαδο, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, αν αυτό υπάρχουν κάποιες ομάδες παραγωγών που θα τα πούμε μέσα. Να γίνει ομάδα παραγωγών. Ακριβώς είναι η προτάση που θα πάμε και σε αλλαγή καλλιεργειών, γιατί από τη Γορτινία πώς θα το συνδυάσουμε με την ελιά που έχει εδώ η περιοχή. Είναι blend, αυτό λέγεται blend, είναι τα ελαιόλαδα blend. Αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο είναι σε χαμηλές τιμές. Εμείς θα κάνουμε προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν και γευστικά θα τις δοκιμάσετε μέσα και θα δείτε πόσο μεγάλη διαφοροποίηση κάνει μια ποικιλία που αυτή τη στιγμή δεν την ξέρουν περισσότεροι στην Αρκαδία ότι υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ καλή και σε γευστικά χαρακτηριστικά και σε θέματα πολυφενόλων και μπορεί να σας δώσει μια υπεραξία. Είναι λίγο πιο μικρό νομίζω από το λάδι. Είναι πολύ πιο μικρό, πολύ πιο πικάντικο. Και μια εκδήλωση με γιατρούς που αφορούσε, είχε πάει στο εξωτερικό και στη Ρωσία και στην Αμερική η έρευνα. Αυτό εδώ δεν το γνωρίζω που μου λέτε. Εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί στην περιοχή της Γορτινίας με ένα συγκεκριμένο λιμοκυλίο και με συγκεκριμένους παραγωγούς. Έχω κάνει δοκιμαστικές σε blend, σε mixes δηλαδή των ποικιλιών της Αρκαδίας και οι προτάσεις που θα γίνουν μέσα είναι συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες δοσολογίες που αν υπάρξουν και εδώ τυποποιητές θα μπορούν να τις εκμεταλλευτούν. Καθώς επίσης και σε τουριστικό επίπεδο για την νομοθεσία με τα μπουκαλάκια. Πρακτικά να μας πείτε αυτό που θέλουμε να γνωρίζουμε και παραγωγή, ποια θα είναι η προσθετική αξία αν γίνει αυτό το blend, αν υπάρξει αυτή η συνεργασία, η τιμή του ελαιολάδου γνωρίζουμε τώρα που βρίσκεται έτσι με το λίτρο. Πού μπορεί να φτάσει με αυτή την συζητάμε πλέον μόνο για το τυποποιημένο προϊόν και διάθεση αυτού κατευθείαν στην κατανάλωση. Έχετε έναν πολύ αυξημένο χειμερινό τουρισμό, ο οποίος στείνει και για το καλοκαίρι με τους δρόμους του κρασιού και με διαδικασίες οι οποίες μπορούν να επεκταθούν με τον όρο ανοιχτά ηλιοτριβή όλο το χρόνο. Θα τα αναλύσουμε και αυτά μέσα, τα οποία μπορούν να σας δημιουργήσουν την παραγωγή ελαιολάδου του νομού να απορροφιέται κατευθείαν από εδώ μόνο σε συσκευασία. Θα μας πείτε και 2 λόγια για τη διατροφική αξία αυτή του λαδιού και της ελιάς. Πόσο είναι διατροφικά μπορούν να συμβάλλουν στην σωστή υγιεινή, καθώς ξέρουμε ότι υπάρχουν ποικιλίες λαδιών και αν έχει απενεχοποιηθεί ότι το λάδι προκαλεί το πάχος. Δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος, εκεί μάλλον κάποιος γιατρός, γιατροφολόγος θα έπρεπε να τα πει, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά τα οποία προτείνουν οι γιατροί. Σίγουρα έχει αποδειχτεί ότι υπάρχουν λιγότερα κορεσμένα στο ελαιόλαδο, βοηθάει, εξυπηρετεί στην υγεία καλύτερα, αλλά αυτά είναι θέμα ειδικό. Άρα μέσα στις προτάσεις σας είναι να υπάρξει τουλάχιστον στα ξενοδοχεία της περιοχής να χρησιμοποιήσουν τοπικό προϊόν και να το βάλουν στο τραπέζι τους. Ξενοδοχεία και εστιατόρια θα δώσουμε προτάσεις εδώ οι οποίες θα αποτελούνται από τις δύο βασικές ποικιλίες σας, Μανάκι και Τσουνάτι, σε συνδυασμό με τα Ζουκόλου, οι οποίες μπορούν να ανεβάσουν γευστικά για να δημιουργήσουν ένα τρίπτυχο το οποίο θα μπορεί να συνδυαστεί άνετα με την τοπική σας γαστρονομία, με τραχανάδες, με ψητά κρέατα, τα οποία σας λέω και αυτά θα τα παρουσιάσουμε μέσα πώς θα συνδυαστούν αυτά τα λάδια που θα προτείνουμε. Το ελληνικό ελαιόλαδο, αν καταφέρουμε να έχουμε εσωτερική κατανάλωση σε μεγάλο αριθμό, αυτό που θα περισσεύει για να γίνει εξαγωγή είναι ελάχιστο. Το άσχημο είναι ότι η Ελλάδα δεν καταναλώνει μεγάλες ποσότητες έξτρα παθαίνουν ελαιολάδου. Και δεν τυποποιεί και τα διώχνει έξω έτσι. Γιατί αν τυποποιούσε θα ήταν ακριβότερο. Δεν του δίνει προστιθέμενη αξία του προϊόντος του όταν το πουλάει χύμα. Αυτό ήταν μια εύκολη λύση. Όταν είναι ακριβό το ελαιόλαδο χύμα, το δίνουμε στον έμπορο. Όταν είναι φτηνό, το προωθούμε no-name σε τενεκέδες στην Αθήνα, στο Κουμπάρο, στο Συμπέθερο. Αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει τυποποίηση προϊόντος για να πάρουμε την υπεραξία, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι.
μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Αρκαδίας να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Όπως προαναφέρθηκε έξω σε μια συνέντευξη τύπου, τολμήσαμε και βγήκαμε εκτός της κοντέρνας του νόμου, και επειδή βλέπουμε ότι μας έχετε αγκαλιάσει, θα το κάνουμε για να συντόμως πάλι. Το σημερινό σεμινάριο που αφορά το ελαιόλαδο και την ελιά ανοίγει στον κύκλο των σεμιναρίων που το Μητήριο Αρκαδίας ξεκίνησε με το Μόσχο Φύλλο Ρυθμαγενεία. Θα ακολουθήσει κάτι αντίστοιχο στην Γορτινία για το μέλι και μετέπειτα στη Μαντινία θα ακολουθήσει κάτι αντίστοιχο για τα τηλεκομικά προϊόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καπίλη και τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο που δέχτηκαν την πρότασή μας να συνδιοργανώσουμε με επιτυχία αυτό το σεμινάριο. Επίσης ευχαριστώ τον κύριο Κουτέλα που δέχτηκε την πρότασή μας και θα μας μιλήσει στην πορεία για όλες τις τυχαίες και τους προβληματισμούς γύρω αυτό το προϊόν. Δεν επιλέχθηκε τυχαία το Μεσόγειο. Επιλέχθηκε και εμένα, γιατί είμαστε ακριβώς στο πι... Το άστρος, λοιπόν, εντάξει. Το διορθώνω, αν παρεξηγητώ. Δεν έπαιρνε τυχαία, λοιπόν, ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, γιατί είναι το κέντρο εδώ πέρα και ο πυρήνας της παραγωγής αυτού του ρευστού χρυσού, του ελαιολάδου. Ξέρω ότι έχετε όλοι θέματα με την τιμή φέτος. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι είμαστε πολύ μικροί όλοι μας να αλλάξουμε τους δείκτες των τιμών παγκοσμίως. Το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι ότι σε αυτή την περίοδο μία τιμή είτε είναι υψηλή είτε είναι χαμηλή, οφείλει ο παραγωγός και ο τυποποιητής να μπορεί να πουλήσει το προϊόν του, να εισπράξει τα χρήματα αυτά, αλλά το κυριότερο είναι ανά λίτρο ελαιολάδου ή ανά κιλό ελιάς που πουλάει, εν σχέση με τον ανταγωνισμό να προσθέτει την προστιθέμενη αξία ώστε να έχει ανά λίτρο ή ανά κιλό μεγαλύτερη κερδοφορία. Αν οι τιμές είναι καλές λόγω της παγκόσμιας τάσης των τιμών και των εφελούν, ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι δύσκολο η πολιτεία να αλλάξει άμεσα τις τιμές ή να επιδοτήσει κάποιους επειδή η τιμή την χάνει και είναι χαμηλή. Γιατί από την άλλη πλευρά, να λέμε το όνομά τους, μια στιγμή προσφούν την επιχειρηματικότητα, θα γυρίσει κάποτε η κυβέρνηση, θα μας πει, επειδή είναι το λάδι ακριβό πολύ φέτος, φέρτε μου λεφτά πίσω, γιατί πέσανε φθηνό, θα σας είχα επιδοτήσει. Έχουν αλλάξει νόμοι της αγοράς, πρέπει να έχουμε ποιοτικά προϊόντα με ταυτότητα για να μπορούμε στις αγορές να μπούμε και να τα πουλάμε διαχρονικά. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και πριν κλείσω, θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του κ. Λαμπρόπουλου, του κ. Περιφερειάρχη, που δεν μπορεί να έρθει λόγω ότι είναι στην επιτροπή ΕΣΠΑ. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια στο σεμινάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε βάρος για να έχουμε και ερωτήσεις κιόλα σήμερα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Γιώργο του Κουτίνα. Γιώργο, ξεκίνησε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα πάντα πάω καλά. Λοιπόν, να πάρω πρώτα την πάσα από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Τρουπή. Παλιά λέγαμε τέτοιες εποχές και συζητάγαμε για το φρέσκο λάδι που έχουμε παράγει. Έχει αλλάξει ήδη, το είπαμε, το παγκόσμιο, η παγκόσμια αγορά. Ήδη από τη Δευτέρα παράγεται το πρώτο φρέσκο ελαιόλαδο παγκοσμίως για το 2020 στην περιοχή της Βραζιλίας, όπου ελαιοποιούν τα τελευταία 7 χρόνια και φέτος η παραγωγή της αναμένεται στους 10.000 τόνους. Προχωράμε, θα τα πούμε και παρακάτω αναλυτικότερα. Λέγομαι Κουτέλλας Γιώργος, δουλεύω στη βιομηχανία του ελαιολάδου 25 χρόνια και είμαι γευστινός σε ελαιολάδου και επιτραπέζες ελιάς. Μαζί θα σας αναλύσω τα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε για τις καινούργιες και τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν στην αγορά. Προέρχεται μόνο από μηχανικές μεθόδους. Δεν έχουμε χημική επεξεργασία, το ξέρετε όλοι αυτό, απλά πρέπει να αρχίσουμε να τα από την αρχή. Δημιουργείται μόνο με έκθυψη και φυγοκέντρηση. Πάμε. Διεθνές Συμβούλιο Λεοκομείας. Το μόνο διακριτό όργανο το οποίο έχει ιδρυθεί από τον ΟΗΕ και το οποίο είναι αυτό που ασχολείται παγκοσμίως με την διαχείριση της ελαιοκομείας για την αειφορία και την ανάπτυξη. Δυστυχώς, σε αυτό δεν συμμετέχει η Ελλάδα
για τον λόγο ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε κάποιον άνθρωπο να υπάρχει εκεί και να μας ενημερώνει για το γίγνεσθε. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση που αποφασίζουν, μας στέλνουν και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι μας στείλουν να το εφαρμόσουμε.